Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Ελάτε να τα ακούσουμε όλα και σήμερα. Τι άλλο θα ακούσουμε πλέον, τι άλλο. Αυτός, η ηλεκτρική μάνα του και εγώ, λέει φίλε. Αγαπημένη μου Θέκλα, Θέκλα αγαπημένη μου. Και σου μιλάω στον ελληνικό γιατί πλέον σε νιώθω δικό μου άνθρωπο με τόσες ώρες που έχω περάσει μαζί σου μέσα από τα βιντεάκια σου. Σε ευχαριστώ, κούκλα μου. Προσπαθώντας να καταλάβω τι μου συμβαίνει, ξεκίνησα τυχαία να παρακολουθώ κάποια βιντεάκια στο YouTube, όπου και έπεσα πάνω σου. Κατευθείαν με κέρδισες και με κάνεις να νιώσω τόσο καλά, καθώς η άβρα σου είναι μοναδική. Ευχαριστώ. Μέχρι και να γελάω με έκανες πολλές φορές με τα σχόλιά σου. Είμαι μια κοπέλα λίγο μετά τα 30 και αφορμή να σε γνωρίσω στάθηκε η σχέση μου με έναν σύντροφο, με τον οποίο έχουμε χωρίσει εδώ και λίγο καιρό. Μόλις είδα τα βιντεάκια σου για τους αδιάγνωστους, ένιωσα ότι κάποιος για σχέση με αδιάγνωστους, ένιωσα ότι κάποιος άνθρωπος περιγράφει τη ζωή μου και εγώ είμαι ο κρατής. Έπαθα σοκ. Τον τύπο αυτό το γνώρισα μέσα από τη δουλειά μου. Όταν γνωριστήκαμε, αυτός βρισκόταν ήδη σε σχέση με μια γυναίκα αρκετά μεγαλύτερη του. Νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση έψαχνε τη μαμά του, χωρίς να ακουστεί κάπως αυτό που λέει, γιατί θα καταλάβεις παρακάτω το γιατί. Και εγώ όμως σε μια σχέση καινούρια. Δουλεύαμε αρκετές ώρες μαζί και να μην σταπολιλογώ, η έλξη δεν άρχισε να έρθει. Τις πρώτες δύο εβδομάδες βγαίναμε απλώς και λέγαμε τα έντονα συναισθήματά μας, καθώς εγώ είχα ξεκαθαρίσει από την αρχή ότι δεν πρόκειται να προχωρήσω τίποτα μαζί του, αν πρώτα δεν έφευγα από τη σχέση που ήδη βρισκόμουν και αντίστοιχα το ίδιο και εκείνος. Έτσι λοιπόν και έγινε. Μια μέρα μου ανακοίνωσε ότι μάζεψε όλα τα πράγματά του από το σπίτι που έμενε με την κυρία εκείνη και πήγε σε ένα σπίτι που έκλεισε προσωρινά. Ενώ εγώ, λίγες μέρες πριν, είχα ήδη λήξει τη σχέση στην οποία βρισκόμουν. Πρώτα δηλαδή εξασφάλισε ότι εγώ κράτησα το λόγο μου θα το κάνω και μετά έπραξε και εκείνος ανάλογα. Τους πρώτους δύο μήνες με έκανε με τη στάση του και ένιωθα υπέρλαμπρη, ευτυχισμένη, ερωτευμένη και κυρίως τυχερή που ένιωσα επιτέλους κάτι τόσο δυνατό. Μα πόσο αφελής. Καθώς περνούσε ο καιρός, άρχισαν οι εκτόσεις. Πήγαμε και μείναμε σε ένα διαμέρισμα στο ίδιο κτίριο με τους δικούς του, όπου εκεί τα κατάλαβα σχεδόν όλα. Ένας μπαμπάς απλός θεατής δε και μια μητέρα άκρος χειριστική, ναρκισιστική. Έβλεπα έντονα ξεσπάσματα θυμού, χωρίς σωματική βία όμως, ειδικά απέναντι στη μητέρα του, αλλά και σε μένα πολλές φορές, καθώς ξέσπαγε τα νεύρα του. Αυτά τα ξεσπάσματα θυμού δεν είναι καλά σημάδια. Εκείνος, να τονίσω ότι μου είχε αναφέρει απ' έξω σχετικά με την δυσκολία που αντιμετώπιζε στη σχέση του με τη μητέρα του και γενικότερα με την οικογένειά του και πως έβλεπε και έναν ψυχολόγο στο παρελθόν. Καθώς περνούσε ο καιρός και έβλεπα και καταλάβαινα όλο και περισσότερα. Μια μάνα να έχει λόγο σε όλα, ακόμα και που θα βάλω τα εσώρουχά μου. Να έχει κλειδί του σπιτιού και να μπαινοβγαίνει όσοι εμείς είμαστε στη δουλειά. Να αλλάζει τη διακόσμηση στο σπίτι. Και όλα αυτά γινόντουσαν ενώ δεν ήταν μπροστά ο γιος της. Όπου μόλις εκείνος τα καταλάβαινε, τσακωνόταν μαζί της άσχημα, προσπαθώντας να βάλει τα όρια του. Εκείνη πάλι, ούσα μια χειριστική μάνα, άρχιζε να το γεμίζει τύψεις και ενοχές, με αποτέλεσμα μετά να νιώθει χάλια για τον τρόπο της φέρθηκε. Αυτός ο τύπος ούτε τη σχέση του με τη μεγαλύτερη, ούτε τη σχέση του είχε τελειώσει όταν γνωριστήκατε, αλλά ούτε και τη σχέση του με τη μάνα του είχε ξεκαθαρίσει. Μέναμε τόσο καιρό ήδη στο διαμέρισμα, το οποίο ήταν κοντά στο διαμέρισμα των γονέων του, που η μάνα του έλεγε ότι ήταν δικό της, ότι όλα εκείνη τα έκανε, όλα εκείνη τα φτιάξε, και εγώ ανεχόμουν όλες αυτές τις παρεμβολές. Μα καλά θα μου πεις, και εσύ τι έκανες και δεν έφυγες τρέχοντας? Πραγματικά ήμουν τόσο πολύ ερωτευμένη, που για όλα προσπαθούσα να βρω δικαιολογίες για να μην αποδεχτώ όλο αυτό που γινόταν. Στην πορεία ανακάλυψα ότι η μητέρα του ήταν πάντοτε τόσο χειριστική και προτού υπάρξω εγώ στη ζωή του. Με δική μου προτροπή και πίεση, ξεκίνησε ο σύντροφος μου πάλι τις συνεδρίες με τον ψυχολόγο, καθώς πίστευα ότι μόνο έτσι μπορεί να βοηθηθεί. Πέρασαν 3 χρόνια και ξέρεις τι κατάφερα, Θέκλα μου αγαπημένη? Να χάσω τον εαυτό μου, να κοιτάω μόνο τις δικές του ανάγκες, επιθυμίες και ποτέ μα ποτέ εμένα. Εγώ δεν υπήρχα πουθενά. Με άφησα στο έλεος μου.
Ήταν χειριστικός απέναντί μου σε όλα. Ποτέ δεν του έφταναν όσα και αν έδινα και με έκανε να νιώθω τύπη και τύψη σαν έκανα κάτι μικρό, τόσο δά για μένα. Μέχρι πριν μερικούς μήνες δεν είχα καταλάβει τι μου συμβαίνει. Το μόνο που ένιωθα έντονα είναι ότι κάτι δεν πάει καλά. Πλέον ξεμπέρδεψα αρκετά το κουβάρι και αυτό χάρη σε σένα. Μια μάνα κατέστρεψε το παιδί της, κάνοντάς το να μην ξέρει πώς να κολυμπήσει στη στεριά, να μην έχει ταυτότητα και να νιώθει κενός. Να μην μπορεί να κάνει υγιείς σχέσεις με τους ανθρώπους, είτε φιλικές είτε ερωτικές, και να έχει ο ίδιος έντονο το αίσθημα της αυτοκαταστροφής. Αυτή τη στιγμή έχουμε χωρίσει και εκείνος δρά αυτοκαταστροφικά, πίνει, ξενυχτάει κάθε μέρα και εγώ προσπαθώ να μαζέψω τα κομμάτια μου και να ορθοποδήσω. Ενώ γνωρίζει τα θέματα του και τα παραδέχεται δυστυχώς, δεν μπορεί να κόψει τον οφθαλμικό λόγο γιατί μάντεψε, νιώθει τύψεις. Θέλω πολύ να απαγκιστρωθώ από όλη αυτή την νοσηρή κατάσταση και να σταθώ πάλι στα πόδια μου, καθώς δεν βλέπω μέλλον, αλλά μόνο καταστροφή. Σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου, τη βοήθεια που ήδη μου έχεις προσφέρει, χωρίς να το γνωρίζεις, και σου είμαι ευγνώμων γι' αυτό. Προσπάθησα να συμπτύξω το λόγο όσο περισσότερο μπορούσα, ώστε να μην σε κουράσω. Έχουμε πάρει όμως τα βασικά σημεία, τα κύρια σημεία. Κόρη μου. Σύμφωνο πως δεν είναι καλή ιδέα να ξεκινήσουμε μια καινούρια σχέση ενώ ήδη βρισκόμαστε σε μια άλλη σχέση. Αυτό που περιγράφεις εσύ ότι έκανες με τον σύντροφο σου, αυτόν τον τελευταίο για τον οποίο μας γράφεις, είναι ότι γνωριστήκατε στην εργασία σου, είστε στην ίδια εργασία, αυτός ήταν σε μακροχρόνια σχέση, ίσως σε μια πρόσφατη σχέση, ερωτευτήκατε, βρισκόσασταν και μιλούσατε για τα έντονα συναισθήματα σας, και δεν ξεκινήσατε να έχετε ερωτικές επαφές μέχρι να χωρίσει αυτός από τη σχέση του και εσύ από τη δική σου. Ναι, όντως, τυπικά χωρίσατε από τους άλλους προτού είστε μαζί, όμως ουσιαστικά ήσασταν μαζί από πριν. Δηλαδή, η ανάπτυξη έντονων συναισθημάτων, η επιθυμία να είναι μαζί δύο άνθρωποι, το να συναντιούνται για να λένε πόσο πολύ ερωτευμένος είναι ο ένας με τον άλλον και να σχεδιάζουν πώς θα είναι μαζί, αυτό είναι σχέση. Δεν χρειάζεται να κάνεις έρωτα για να έχεις σχέση. Δεν χρειάζεται να κοιμάσαι μαζί το βράδυ για να έχεις σχέση. Το να βλέπεις ένα κοινό μέλλον με τον άλλο και να το επιδιώκεις είναι σχέση. Άρα και εσύ και αυτός μπήκατε στην καινούργια σχέση προτού τελειώσει η προηγούμενη και προτού ξεκαθαρίσετε τι συνέβη και στη ζωή σας. Όλες οι σχέσεις είναι χρήσιμες. Όλες οι ερωτικές σχέσεις είναι χρήσιμες. Δεν υπάρχει ερωτική σχέση σύντομη ή μακροχρόνια που να μην είναι χρήσιμη. Εμείς δεν την κάνουμε χρήσιμη όταν δεν είναι χρήσιμη μια ερωτική σχέση για μας. Όταν τελειώσει μια ερωτική σχέση, χρειαζόμαστε ένα ικανό χρονικό διάστημα για να βρούμε τον εαυτό μας και να πάρουμε τα μαθήματα που έχουμε να πάρουμε από εκείνη τη σχέση. Εάν μεταπηδούμε από τη μια σχέση στην άλλη, σημαίνει ότι θα μεταφέρουμε την παθογένεια της προηγούμενης σχέσης στην επόμενη. Τα ατέλειωτα θέματα που έχουμε από τις προηγούμενες σχέσεις και από την προηγούμενη ζωή μας θα τα πάρουμε στη νέα σχέση και θα αλλάξουμε απλώς περιβάλλον, αλλά το έργο θα είναι το ίδιο. Τα θέματα δηλαδή που είχε ο φίλος σου από προηγουμένως, τα έφερε στη δική σας τη σχέση. Τώρα εσύ δεν καταλαβαίνω, δεν μας γράφεις να έχεις κάποια θέματα από προηγούμενη σου σχέση, δεν μπορώ να γνωρίζω, σίγουρα και εσύ θα είχες την προηγούμενη σου σχέση εφόσον την τελείωσες, έτσι για να είσαι με αυτόν. Αυτό όμως το οποίο φαίνεται ότι έφερες, και μπορώ να είμαι σίγουρη γι' αυτό, ότι έφερες τη νέα σχέση, είναι μια αφέλεια και μια προσδοκία ότι έχει έρθει η μαγική σχέση, η πολύ σπουδαία σχέση, τα πολύ έντονα συναισθήματα, τα λαμπρά συναισθήματα, τα οποία θα σε κάνουν να είσαι ευτυχισμένη και θα είσαι ευτυχισμένη μόνο και μόνο επειδή αυτός χώρισε από τη φιλενάδα του, χώρισες και εσύ από το φίλο σου για να είστε μαζί. Μπήκες με μια αφέλεια σε αυτή την καινούρια σχέση και η μεγάλη κίνηση που έκανες εσύ να χωρίσεις το φίλο σου για να είστε μαζί, η μεγάλη κίνηση που έκανε αυτός να χωρίσει τη φιλνά του για να είστε μαζί, σου έδωσε την ψευδαίσθηση της βεβαιότητας και της σιγουριάς ότι αυτή είναι μια καλή σχέση. Όταν γνωρίζονται δύο άνθρωποι που δεν είναι ελεύθεροι και δεν είναι διαθέσιμοι και στην αρχή της γνωριμίας τους πρέπει να επιλύσουν τα θέματα των προηγούμενων σχέσεών τους, να χωρίσουν από το γάμο τους αν είναι παντρεμένοι, να χωρίσουν από τη σχέση τους αν είναι σε σχέση, τότε υπάρχει πολύ μεγάλη πιθανότητα
να μην δοθεί η κατάλληλη προσοχή και η κατάλληλη, ο ανάλογος εστιασμός στο ποιος είναι ο άλλος ο άνθρωπος με τον οποίο προσπαθούμε να ενώσουμε τη ζωή μας και να δίνεται έμφαση στο χώρισε, δεν χώρισε. Είναι διαθέσιμος, είναι ελεύθερος, δεν είναι ελεύθερος. Άρα θεωρούμε ότι αν κάποιος χωρίσει για να είναι μαζί μας, σημαίνει είναι τέλειος. Είναι τέλειος επειδή χώρισε από τη γυναίκα του, από τη φιλενάδα του, από το φίλο της, από τη σχέση της, από τη φίλη της, ξέρω εγώ από ποιο πρόσωπο ήταν μαζί προηγουμένως για να είναι μαζί μας. Γι' αυτό θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε τέτοιες περιπτώσεις. Γιατί οι σχέσεις οι απαγορευμένες, οι σχέσεις οι αδύνατες σχέσεις επειδή ο ένας ή και οι δύο βρίσκονται σε άλλη σχέση, εγκυμονούν αυτόν τον κίνδυνο. Να εκτιμήσουμε κάποιον ή κάποιαν μόνο και μόνο επειδή χώρισε για να είναι μαζί μας και να χάσουμε τη μεγαλύτερη εικόνα, που η μεγαλύτερη εικόνα είναι ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος, πώς ζει τη ζωή του, τι σχέση έχει με τον εαυτό του, τι ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα έχει. Δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε μια ερωτική σχέση υγιή, στερεή, μέσα στην οποία αναπτυχθούμε ως άνθρωποι και ως ζευγάρια, δεν υπάρχει ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα. Και στα πλαίσια της ψυχοσυναισθηματικής ωριμότητας, κέριο ρόλο, κέριο σημείο παίζει η συναισθηματική απομάκρυνση από τοξικούς γονείς. Και η αντιμετώπιση, η επιτυχής αντιμετώπιση και οριοθέτηση των παρεμβατικών γονέων. Εάν έχεις μια παρεμβατική μάνα, έναν παρεμβατικό πατέρα, ο οποίος, η οποία, ή οι οποίοι, γιατί πολλοί έχουν την ευκαιρία και την τιμή να έχουν και ζευγάρια τοξικά γονέων, να είναι και δυο τοξικοί. Και ακόμη και στην περίπτωση που ένας είναι γλυκύτατος, αλλά είναι απαθής παρατηρητής, όπως τον πατέρα του παιδιού που περιγράφει εδώ η κοπέλα, δεν αυτό δεν τον κάνει αθώο. Δεν τον κάνει αθώο να κάθεται και να, με μια απάθεια και μια αβουλία να αφήνει την σύντροφό του ή τον σύντροφό της ή τον σύντροφό του να κακοποιεί τα παιδιά. Δεν είναι... Είναι και αυτό κακοποιητικό. Δηλαδή από τη στιγμή που είσαι γονέας, από τη στιγμή που ζεις σε ένα σπίτι, από τη στιγμή που έχεις αυτή την ευθύνη, οφείλεις να παρεμβαίνεις όταν το τέρι σου παρεμβαίνει δεσκαμμένα. Ή και εσύ ο ίδιος ή και εσύ η ίδια οφείλεις να βάλεις όρια στον σύντροφό σου, στη σύντροφό σου, ούτως ώστε να μάθει να σέβεται τους άλλους ανθρώπους. Αν εσύ που είσαι μητέρα, αν εσύ που είσαι πατέρας δεν επιτρέπεις στον σύντροφό σου να μην σε σέβεται, τότε του δίνεις και το ελεύθερο να μην σέβεται ούτε τα παιδιά σας. Λοιπόν, ψυχοσυναισθηματική ωριμότητα είναι το να είσαι πλήρως αποκολλημένος, απογαλακτισμένος από τους γονείς σου και να μην είσαι ευάλωτος στις χειριστικότητες, στην επίκληση στο συναίσθημα, στην πρόκληση ενοχών και τύψεων που κάνουν οι γονείς σου. Αν δεν το έχεις επιτύχει αυτό, δεν είσαι σε θέση να κάνεις μια υγιή σχέση. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Όποιος και αν είναι, όποια και αν είναι, ο τέλειος άντρας, η τέλεια γυναίκα, ο πιο όμορφος, ο πιο όμορφη, ο πιο πετυχημένος, ο πιο καλόκαρδος, αν είναι προσκολλημένος σε τοξικό, χειριστικό, παρεμβατικό γονέα, δεν κάνει. Δεν ωφελεί. Δεν φελά που λέμε στην Κύπρο. Εφελά. Δεν κάνει. Για σχέση. Και αυτά είναι πράγματα που πρέπει να κοιτάξουμε από την αρχή. Γιατί άμα φτάσουμε και ερωτευτούμε, άμα φτάσουμε και δεθούμε συναισθηματικά, τότε η έγνοια μας είναι να πάει καλά η σχέση μας. Τότε η έγνοια μας είναι να συνεχίσουμε να είμαστε μαζί με τον αγαπόμενο τέρι μας. Η έγνοια μας είναι να προχωρήσει η σχέση μας και να γίνει συγκατοίκηση, να προχωρήσει η σχέση μας και να γίνει γάμος, να κάνουμε παιδιά. Θέλουμε να το ζήσουμε. Άρα, φιλενάδα, το λάθος το έκανες στην αρχή. Και καλά κάνεις τώρα που βάζεις τα όρια σου, έστω και εκ των υστέρων. Καλά κάνεις που απέτησες να πάει για ψυχοθεραπεία ξανά ο σύντροφός σου. Καλά κάνεις που θα πας και εσύ για ψυχοθεραπεία όπως μου έχεις γράψει. Δώσε έμφαση στο να συνέλθεις από αυτό που σου συνέβηκε, να καταλάβεις ποια κομμάτια δικά σου είναι αυτά που συνέβαλαν στο να μην αντιδράσεις νωρίτερα. Έχεις κάποια στοιχεία συνεξάρτησης. Δέχθηκες πράγματα τα οποία δεν ήταν καλή ιδέα να δεχθείς. Άρα δούλεψε το αυτό με την ψυχολόγο, τον ψυχολόγο που θα κάνεις ψυχοθεραπεία. Ποιο δικό σου κομμάτι ήταν αυτό που δεν αντιδρούσε.
Ποιο δικό σου κομμάτι ήταν αυτό που ανεχόταν τις βλακίες, που ανεχόταν τις αφύσικες καταστάσεις? Είναι αφύσικη η κατάσταση να έρχεται η μάνα του συντρόφου μέσα στο σπίτι και να αλλάζει θέση τα έπιπλα? Είναι αφύσικη η κατάσταση να έχει λόγο πώς θα τακτοποιήσει το σπίτι στο οποίο συγκατοικείς με τον σύντροφο? Δεν είναι natural, δεν είναι φυσιολογικά αυτά τα πράγματα. Δεν είναι φυσιολογικά. Επίσης, είναι αφύσικο ο σύντροφός σου να θυμώνει τόσο πολύ με τη μητέρα του. Αν έχεις ένα ενήλικα άνδρα ο οποίος θυμώνει τόσο πολύ με τη μάνα του, σημαίνει ότι ακόμη η μάνα του έχει δύναμη πάνω του. Και πάμε ξανά στο βιβλίο που διαβάζουμε αυτές τις μέρες. Έχω κολλήσει σε αυτό το βιβλίο. Πραγματικά το είναι η πέμπτη ή έκτη φορά που το διαβάζω τώρα για τη συμμετοχή. Είναι το βιβλίο «Τοξικοί γονείς» των εκδόσεων Λίχνος της Dr. Susan Forward, το οποίο είναι ένα εξαιρετικό βιβλίο που μας βοηθάει να καταλάβουμε αν έχουμε τοξικούς γονείς, αν είμαστε συνεξαρτώμενοι, αν επηρεαζόμαστε, αν βρισκόμαστε υπό το κράτος και υπό τη δύναμη των τοξικών μας γονέων, ακόμη και αν είμαστε ενήλικες. Μπορεί να είμαστε και να έχουμε και ενήλικα παιδιά εμείς ήδη και να είμαστε ακόμη εξαρτημένοι από τους γονείς μας. Και σε αυτό το βιβλίο λέγεται ξεκάθαρα στο κεφάλαιο το 11 που διαβάσαμε στη συμμετοχή τη Δευτέρα, για την αρχή του αυτοπροσδιορισμού, μιλάει ξεκάθαρα για το ότι αν οι γονείς σας κάνουν να θυμώνετε, σημαίνει ότι έχουν δύναμη πάνω σας. Το να θυμώνεις σημαίνει αντίδραση, δεν σημαίνει όμως ότι δεν επηρεάζεσαι από τους γονείς σου. Επηρεάζεσαι. Και ένας άνθρωπος ο οποίος πραγματικά έχει επιλύσει το θέμα με τους τοξικούς και παρεμβατικούς γονείς, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει απογαλακτιστεί από τους γονείς του, δεν θυμώνει με τους γονείς του. Είναι ψύχρεμος. Έχει οριοθετήσει την κατάσταση και δεν θυμώνει με τις βλακίες που κάνουν οι παρεμβατικοί γονείς. Αντιθέτως, τους βάζει στη θέση τους ψύχρεμα και παίρνει σωτήριες αποφάσεις, όπως για παράδειγμα να σηκωθεί να φύγει από εκείνο το διαμέρισμα το οποίο βρίσκεται σε μια οικογενειακή πολυκατοικία και να πάει να μείνει κάπου αλλού, να πληρώσει το ενίκιο του, να τη δουλειά του την έχει, τα εισοδήματα του τα έχει και να αγοράσει την ελευθερία του. Και είπες τώρα ότι χωρίσατε, αυτός κάνει ξανά ψυχοθεραπεία, ξέρει τι πρέπει να κάνει, αλλά δεν τα κάνει επειδή τους λυπάται. Άρα έχουν συναισθηματική επίδραση πάνω του. Έχει η μάνα του συναισθηματική επίδραση πάνω του και ο πατέρας του ίσως. Γιατί ο πατέρας του, έτσι όπως τον περιγράφεις, είναι σιγανό ποταμάκι, ο μπαμπάς του. Είναι, δεν λέει κάτι, αλλά με τη στάση του και την αφέλειά του και την παθητικότητά του, που μπορεί να μην είναι και αφέλεια, συνηγορεί στην όλη κατάσταση. Βρες τα εσύ με τον εαυτό σου, φιλενάδα. Πάρε το χρόνο σου να συνέλθεις από αυτή τη σχέση. Μην προχωρήσεις σε άλλη σχέση σύντομα. Μην το κάνεις, κόρη μου. Γιατί κάθε φορά που θέλουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα και βάζουμε σε εφαρμογή τη χαζή συμβουλή «ο έρωτας με έρωτα περνάει», δημιουργούμε ένα νέο πρόβλημα. Χρειαζόμαστε ένα ικανό χρονικό διάστημα που να είμαστε μόνοι μας και να κάνουμε δουλειά με τον εαυτό μας προτού μπούμε σε επόμενη σχέση. Χονδρικά θα έλεγα για μια σχέση η οποία η δικιά σου σχέση διάρκεσε 2-3 χρόνια, πόσο θες τουλάχιστον 9-10 μήνες. Αν είχες ένα γάμο, ρε παιδί μου, μια σχέση που κράτησε 4-5 χρόνια, θες ένα χρόνο τουλάχιστον να φέρεις το νου σου, που λέμε στην Κυπριακή διάλεκτο, να συνέλθεις, να επιλύσεις τα θέματα που είχαν να κάνουν με εκείνο με την προηγούμενη σχέση και να είσαι καθαρή. Να είσαι καθαρή, να είσαι ξεκούραστη ψυχικά και συναισθηματικά, ώστε την επόμενη φορά που θα γνωρίσεις έναν νέο άνθρωπο να είναι καθαρό το μυαλό σου για να μπορείς να κρίνεις από την αρχή, να διακρίνεις αν πρόκειται για ένα πρόσωπο αξιόλογο, που είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμο και κατάλληλο για σχέση, ή αν πρόκειται πάλι για κάποιον έρωτα που θα σε τυφλώσει και δεν θα σε αφήσει να δεις από νωρίς τα σημάδια ότι το πρόσωπο αυτό ίσως να μην είναι κατάλληλο για σχέση. Δεν κάνουμε όλοι οι άνθρωποι για σχέση. Δεν είμαστε όλοι οι άνθρωποι ψυχοσυναισθηματικά όριμοι. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στα πρώτα στάδια γνωριμίας ενός ζευγαριού, ώστε να δούμε ποιον έχουμε απέναντί μας, ποιαν έχουμε απέναντί μας, πώς λειτουργεί αυτός ο άνθρωπος και αν αυτός ο άνθρωπος είναι σε θέση να κάνει σχέση. Να το δούμε αυτό και να όχι μόνο την εξωτερική εμφάνιση, όχι μόνο την ερωτική έλξη, που είναι σημαντικό πράγμα η ερωτική έλξη, είναι σημαντικό να μας αρέσει η εξωτερική εμφάνιση, αλλά μόνο εκείνα δεν αρκούν. Δεν. Άρα χθες μιλήσαμε περισσότερο στο προηγούμενο vlog που κάναμε για το πώς μπορούμε να απεγκλωβιστούμε από μια κατάσταση με τοξικούς γονείς, για το πώς μπορώ εγώ ίδιος να ξεφύγω από τοξικούς γονείς. Σε αυτή τη σημερινή ιστορία μιλήσαμε για το πώς μπορούμε να αποφεύγουμε να μπαίνουμε σε σχέση
με ανθρώπους οι οποίοι είναι εξαρτημένοι από τοξικούς και χειριστικούς γονείς και παρεμβατικούς γονείς. Τα φιλιά μου.